την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα η θέρμανση για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Σήμερα ή αύριο αναμένεται η έκδοση της τελευταίας απόφασης που θα ορίζει τα νέα αυξημένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια στους δικαιούχους. Σήμερα αναμένεται να δημοσιευθεί η τελική απόφαση της επιδότησης της θέρμανσης και από Δευτέρα ίσως να ανοίξει η εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων. Φέτος είναι αυξημένα τα ποσά που θα δοθούν στους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι θα είναι περισσότεροι γιατί άλλαξαν πρώτα απ' όλα τα εισοδηματικά κριτήρια. Για τον μόνο, τον άγαμο φορολογούμενο, το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 14.000 από 12.000 που ήταν πέρυσι. Τις 20 για τον έγκαμο και για κάθε τέκνο που είναι προστατευόμενο στην οικογένεια προστίθεται 3.000. Επιπλέον αυξήθηκε το βασικό ποσό της επιδότησης από 220 ευρώ στα 300. Ο υπολογισμός είναι ανάλογα με την περιοχή και τις βαθμοημέρες, δηλαδή το μέσο όρο θερμοκρασίας των αιτήσεων της κάθε περιοχής. Πολλαπλασιάζεται αυτός ο συντελεστής με το 300. Επιπλέον έχουμε μια προσάυξη 20% του επιδόματος για κάθε ανήλικο τέκνο που είναι προστατευόμενο στην οικογένεια. Και όπως και πέρυσι και φέτος επιδοτείται για τις ορεινές περιοχές που οι κάτοικοι δεν υπερβαίνουν τις 2.500, η επιδότηση και για τα καυσόξυλα και τα πέλετ. Σε αναμονή λοιπόν του ανοίγματος εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων και τα ποσά θα καταβληθούν, θα τα δουν οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους ως τις 15 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να υποβληθούν ως 30 Νοεμβρίου, ενώ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου τα νοικοκυριά που είχαν λάβει πέρυσι το επίδομα θα εισπράξουν ως προκαταβολή το ποσό που τους καταβλήθηκε για τη σεζόν 2020-2021. Μέχρι 30 Δεκεμβρίου θα λάβουν το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος που δικαιούνται και θα πληρωθούν και οι νέοι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης.